και βγήκε με το Άγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διερωτώ με δε τα σημερινά χρόνια και τις σημερινές εποχές. Άραγε βγαίνει κανείς όντως έτσι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή με άλλα και διαφορετικά μέσα, χωρίς να πειράξει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Γιατί όποιος έχει αυτή τη χάρη, τότε πιστέψετε με, ο Θεός του δίνει αυτά τα χαρίσματα, όπου προοδεύει και γίνεται Άγιος με τη χάρη αυτή, διότι δεν χρησιμοποιεί τα μηχανικά ή τα οικονομικά ή τα θέματα ή τα πράγματα της σημερινής μας εποχής. Επομένως, είμαστε όλοι μας κατά τον τύπο το Πανάγιο Πνεύμα, όχι κατά την ουσία. Όταν ήμουνα μικρό παιδί, ήμουνα στον Άγιο Γεώργιο το Χοντζεβά και εκεί ήταν ένας ηγούμενος, ο οποίος ήταν αγιασμένος, ο πατήρ Αφιλόγιος, και τότε του έκαναν μία πρόταση και του είπαν: «Πρέπει, γέροντα, να γίνεις δεσπότης, να μην είσαι ηγούμενος, έχεις μείνει ηγούμενος 40 χρόνια, σίγουρα οι παλαιότεροι θυμούνται αυτή τη μορφή του γέροντος, και μακάρι να μπορέσει ο Θεός που χρειάζεται η έρημος ωραίους πατριαρχάδες». Και τότε τους είπε την εξής κουβέντα: «Παιδιά μου, είμαι εδώ με τους δικούς μου πατριάρχες, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χοντζεβίτη. Είναι η κυρία Θεοτόκος εδώ του θρόνου. Τι άλλο πιο ωραίο θα είναι να μην χάσω τη ζωή μου και την ψυχή μου, αλλά να αφοσιωθώ στα καθήκοντα όχι του ηγουμένου, αλλά στα καθήκοντα του προσευχομένου.